ο Κώστας Ψάρας από την ομάδα του Μίλωνα. Πολύ καλός ο Μίλωνας σήμερα. Αν εξαιρέσουμε το τρίτο σετ, το οποίο βγήκε μια κούραση, μια έλλειψη συγκέντρωσης, ίσως κατά τα άλλα, κοντράρι τον Παναθηναϊκό για άλλη μια φορά στα Ίσια. Συγχαρητήρια στους αθλητές μου. Ήμασταν καταπληκτικοί σήμερα. Παίξαμε ένα πάρα πολύ ωραίο βόλεϊ. Όποιος είναι καλοπροαίρετος καταλαβαίνει τι δουλειά έχει γίνει σε αυτή την ομάδα, πόσο καλό βόλεϊ παίζει. Μπορεί να μην πήραμε αποτέλεσμα, αλλά για μένα είναι σαν να κερδίσαμε. Ήταν τόσο καλή η εικόνα μας. Και νομίζω ότι παίζαμε απέναντι στον Παναθηναϊκό, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ο οποίος ήθελε πάση θυσία τη νίκη. Και μάλιστα καθαρή. Ήμασταν για ακόμη μια φορά, λέω, συγχαρητήρια στους παίχτες μου. Έχουμε βάλει πολύ γερές βάσεις, οι οποίες νομίζω ότι του χρόνου θα γίνουν ακόμη μεγαλύτερες και κάποια στιγμή θα παίρνουμε και τα αποτελέσματα που θέλουμε. Όπως είπε, το Μίλωνας έχει κάνει καλή δουλειά και αυτό φαίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Έχετε κοντράρει στα Ίσια σχεδόν όλους τους πρωτοπόρους, τους τέσσερις πρωτοπόρους. Ένας βαθμός, μία νίκη κόντρα σε αυτές τις ομάδες είναι αυτό που θα μεγαλώσει το χαμόγελο και θα δώσει μία παραπάνω ικανοποίηση σε μία ομάδα που ήδη έχει πετύχει τους στόχους της. Είναι το κερασάκι στην τούρτα, θα έλεγα. Το επιστέγασμα της προσπάθειας. Έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα. Οπωσδήποτε δεν σας το κρύβω ότι θα θέλαμε να κάνουμε κάτι περισσότερο, μια νίκη, ίσως ένα βαθμό απέναντι σε μια ομάδα που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε να το διεκδικούμε. Έχουμε και άλλες ευκαιρίες. Λίγες, αλλά έχουμε και άλλες. Θα το παλέψουμε μέχρι τέλους. Ευχαριστούμε, coach. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.